Εσύ Φώτη, έχω ξενερώσει. Πώς έχω ξενερώσει. Κάνουμε έτσι. Δηλαδή, φεύγουμε μπροστά από τα μάτια μας πράγματα τα οποία. Σε πήρε εσύ κανένας για την Ευρωβουλή. Όχι. Μένα είχα κάτι κλείσει να πάντα πάτε, δεν ήξερα το παθαίνουμε πάνω. Κάθε φορά αφού βγουν και ανακοινώσουν τους ποιοι είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Πώς γίνεται να μην μας σκεφτήκανε, δεν έχουμε εμείς ας πούμε ιδέες. Δεν μιλάμε λόγο. Γαλλικά, δεν μιλάμε αγγλικά. Εγώ μιλάω και ισπανικά, να σημειωθεί αυτό για την επόμενη φορά. Να μην θυμηθώ. Να μην θυμηθώ, θα σου το πω, έχω να σου πω. Αυτό ακριβώς. Όλα ακόμα ο Τεγιά μας. Μεγιά μου Φώτης. Δεν ξέρω εγώ που είναι οι Βρυξέλλες. Είναι βόρεια. Δεν έχω πάει. Μπορεί να πήγαινε και στο Στρασβούργο. Όχι, και το λατρεύω το Στρασβούργο. Θα σε ψηφίζανε, λες. Τόση διασημότητα. Σε βλέπουν κάθε μέρα στην τηλεόραση. Το χαλάνδρι. Τι? Το χαλάνδρι όλο. Γιατί? Και το κάτω και το πάνω. Βγαίνει εσύ τσάρκα στο χαλάνδρι και σε βλέπουν. Το χαλάνδρι. Να, αυτά είναι καλά. Κοίτα, πλακεντία όλη, όλο πάνω μέχρι την Πεντέλης. Εσένα θα σε ψηφίζανε. Εννοείται. Αλλά πώς θα κατέβαινα εγώ υποψήφιο αφού έχουμε εκπομπή. Δεν μπορώ. Όταν έχεις εκπομπή στην τηλεόραση. Θα άφηνες ένα από τα δύο. Πρέπει να διαλέξεις. Πρέπει να διαλέξω τι να αφήσω την εκπομπή. Άμα θέλεις να πας στην Ευρωβουλή. Και ο κόσμος εδώ πέρα τι θα κάνει. Ρε παιδί μου, θες να πας στην Ευρωβουλή ή δεν θες να πας στην Ευρωβουλή. Θέλω, αλλά. Δυσκολεύομαι τώρα. Δεν σε πήρε και κανένας. Δεν με πήρε και κανένας. Αυτό είναι. Δυσκολεύομαι από μόνος μου. Αλλά αυτό είναι το πράγμα, κατάλαβες. Είναι και το ασυμβίβαστο που λένε. Την άλλη φορά. Την άλλη σε 5 χρόνια. Να κάνεις υπομονή. Να δηλώνεις. Περνάνε τα χρόνια έτσι και δεν τα εκμεταλλεύομαι. Τι ήταν, ε? Επιλαχώντες έχει κάποιος που δεν θέλει πάει. Λες να περιμένουμε στη γωνία, μήπως μας βάλουν και εμάς. Να παρακαλέσουμε. Κάποιο κόμμα συγκεκριμένο ή δεν έχει. Δεν με νοιάζει. Αυτό θα τον πειράξει. Τώρα. Όπου έτσι. Να είναι. Άλλωστε η ιδεολογία δεν παίζει ρόλο σε αυτά. Πώς θα πας μετά. Μπορεί να έχεις ρε παιδί μου μια ιδεολογία, να έχεις δείξει την ιδεολογία και να κάνεις κάτι άλλο μετά. Σιγά. Πώς θα πας εκεί παιδάκι μου και θα πεις. Με ποιο κόμμα θα είσαι, με ποια παράταξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τον ενδιαφέρει. Τέλος πάντων, εγώ θα φύγω. Το γλυκάκι που θα πας. Το φάγεις εσύ όλο. Έχω φάει μέχρι εδώ. Κοίτα που άφησε πάω. Λίγο και για την Ευρωβουλή. Για την Ευρωβουλή. Και τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς θα κάνουμε την εκπομπή μας. Εντάξει. Αφού δεν μας πήρανε. Τουλάχιστον να πάνε άλλοι συνάδελφοι. Πήγανε ήδη.